Σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο που δύο μήνες τώρα φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, γονείς, εργαζόμενοι ζητούν να το πάρετε πίσω. Δεν τους ακούτε. Αγνοείτε αυτούς που πραγματικά αφορά αυτό το έκτρωμα, που αφορά άμεσα τη ζωή τους. Δεν ακούτε την πραγματική πλειοψηφία. Σας το λέμε άλλη μια φορά, έστω και τώρα. Αποσύρετε το. Επιλέγετε να ακούσετε τον ΣΕΒ, τα επιμελητήρια, τις εργοδοτικές ενώσεις. Αυτοί είναι οι συνομιλητές σας. Αυτούς εκπροσωπείτε εδώ μέσα. Στην Επιτροπή των Μορφωτικών Υποθέσεων δεν μπορούσαν να κρύψουν την ικανοποίησή τους. Φάνηκε, προσδοκούν πολλά ωφέλη από την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσα από τα δημόσια και μέσα από τα ιδιωτικά που φέρνετε. Ωφέλη από υψηλού επίπεδου έρευνα. Ωφέλη από φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, χαμηλών προσδοκιών και μηδενικών δικαιωμάτων. Εκεί στοχεύει και αυτός ο νόμος. Να γεμίσει τις δεξαμενές απασχολήσιμων με πτυχία πολλών κατηγοριών και άλλων κατηγοριών. Να έχουν να διαλέγουν οι εργοδότες. Δύο μήνες τώρα αναμασάτε τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, παρότι έχουν καταπέσει ξανά και ξανά. Κάθε επιχείρημά σας είναι αναποδογύρισμα της πραγματικότητας. Μιλάτε για διπλή απελευθέρωση του Πανεπιστημίου, αν και το μαζέψατε λίγο τελευταία αυτό, γιατί σας τρίμωξαν οι φοιτητές. Λέτε, απελευθέρωση από την κρατική γραφειοκρατία. Αλλά εννοείται, απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότηση. Παράδοση του Πανεπιστημίου στις δυνάμεις της αγοράς. Θέλετε τζίρους και κέρδη από το δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή επιχειρηματική λειτουργία. Θέλετε πλήρη έλεγχο σε ιδεολογικό επίπεδο. Αυτός είναι ο δικός σας ορισμός για την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και φυσικά, πολύ σημαντικό, μείωση της κρατικής δαπάνης για την παιδεία. Και αυτό πότε? Σήμερα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, του ChatGPT. Και πραγματικά, ο κύριος Υπουργός λείπει τώρα γιατί το ανέφερε αυτό στην Επιτροπή. Είναι τραγικό, πράγματι είναι τραγικό, που σήμερα, σημερινή εποχή, μιλάμε για ιδιωτική εκπαίδευση και για ιδιωτική υγεία, που σήμερα γίνεται αυτή η κουβέντα. Μας γυρνάτε πραγματικά έναν αιώνα πίσω. Σήμερα, με τις ανάγκες που υπάρχουν για ακόμα πιο υψηλά ειδικευμένο προσωπικό, ακόμα και ο νόμος σας το λέει, υπάρχει, απαντάει σε αυξημένη ζήτηση για ειδικότητες. Σήμερα, με τις δυνατότητες που υπάρχουν για πραγματικά υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αντί να μιλάμε για το μόνο πραγματικά σύγχρονο, πραγματικά προοδευτικό, την επέκταση και αναβάθμιση της δωρεάν εκπαίδευσης για να καλύψει ακόμα μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτή είναι και η μοναδική σύγχρονη ερμηνεία του Συντάγματος. Και σας την είχε προτείνει το ΚΚΕ το 2018, αλλά την απορρίψατε όλοι σας. Αφού υπάρχει αυξημένη ζήτηση, όπως λέτε, γιατί δεν ανοίγετε νέες θέσεις στα τμήματα, στα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί δεν ανοίγετε νέα καινούρια παιδεία στα δημόσια πανεπιστήμια, ώστε να μένουν τα παιδιά στον τόπο τους για σπουδές και να σπουδάσουν αυτό που θέλουν. Το θέμα τελικά είναι σε ποια χώρα θα πληρώνουν δίδακτρα. Το να μην πληρώνουν δίδακτρα, αυτό είναι το σύγχρονο και το προοδευτικό. Λέτε επίσης, απελευθέρωση από το κρατικό μονοπόλιο. Τι εννοείτε? Να δημιουργηθεί χώρος για ιδιωτικά πανεπιστήμια στην αγορά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά από την ενέργεια, με τα χρωματιστά τιμολόγια και τα τρένα, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα Τέμπη, ήρθε η ώρα να απελευθερώσετε και τα πανεπιστήμια. Για το όφελος ποιών? Μερικών επενδυτών που θα κάνουν εμπόριο πτυχίων και ελπίδων.
σε βάρος νέων παιδιών και των οικογενειών τους και τελικά όλης της κοινωνίας. Καταργείτε τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής. Ό,τι και αν λέτε, για μεταγγραφές από το εξωτερικό, για διασυνοριακότητα, όποιος έχει λίγα παραπάνω χρήματα, θα σπουδάζει αυτό που μπορεί ανάλογα με την τσέπη του. Οι άλλοι θα λιώνουν στον σκληρό, αδυσόπιτο ανταγωνισμό, θα καταφεύγουν σε φοιτητικά δάνεια όταν έρθουν τα δίδακτρα και στα προπτυχιακά, έτσι όπως το πάτε, και θα κυνηγούν ή θα κυνηγούν υποτροφίες. Είναι άδικο για τους μαθητές και για τις οικογένειές τους. Λέτε επίσης, είμαστε η μόνη χώρα χωρίς ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βέβαια, μεγάλο ψέμα, αναγκαστήκατε να το μαζέψετε και να παραδεχτείτε ότι τον ρόλο των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας τον παίζουν τα κολέγια. Και τότε αλλάξατε τροπάρι και τώρα μιλάτε για ρύθμιση αυτής της αγοράς των κολεγίων. Άρα, κανένα κρατικό μονοπόλιο δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει και σας ενοχλεί είναι ένα άρθρο 16 που δεν επιτρέπει την επιβολή διδάκτρων στα προπτυχιακά και από αυτό θέλετε να απελευθερωθείτε. Αυτός είναι ο στόχος, να μπουν δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Από τη στιγμή ξέρετε που θα καταργηθεί και το τελευταίο χαρακτηριστικό της δωρεάν εκπαίδευσης στη χώρα μας, αυτό της απαγορεύσης επιβολής διδάκτρων, το κόστος σπουδών μόνο θα ανεβαίνει. Έτσι έχει γίνει παντού. Και αλήθεια, όσες και όσοι εδώ μέσα σκέφτεστε να ψηφίσετε υπέρ αυτού του νομοσχεδίου, έχετε σκεφτεί αν θα ήσασταν σήμερα εδώ, αν δεν υπήρχε αυτή η δωρεάν εκπαίδευση, αν δεν ήταν δωρεάν οι σπουδές στη χώρα μας. Γιατί το ακούσαμε και από τους Κύπριους βουλευτές όταν μας επισκέφθηκαν, ευχαρίστησαν, ξέρετε, τη χώρα μας που τους επέτρεψε να σπουδάσουν δωρεάν. Φέρνετε δίδακτρα στα προπτυχιακά με την πρόφαση των αλλογενών. Βέβαια, θα πείτε, έχουν επιβληθεί δίδακτρα από όλες τις κυβερνήσεις. ΠΑΣΟΚ με όλους τους συνδυασμούς, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στα μεταπτυχιακά και τα τελευταία χρόνια στα ξενόγλωσσα. Τα ξενόγλωσσα στα οποία ζητάτε να επενδύσουν τα πανεπιστήμια μας. Και τους δίνετε και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για προσέλκυση εκπαιδευτικού τουρισμού. Είναι ο νέος, ένας ακόμα δρόμος ανάπτυξης στο δικό σας μοντέλο, της εξωστρέφειας όπως το λέτε. Αλήθεια, πρέπει να το ζήσουμε κι αυτό. Δεν βλέπετε τα αποτελέσματα της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες. Δεν βλέπετε πού οδηγεί το άνοιγμα με τέτοιους όρους στον εκπαιδευτικό τουρισμό. Θα αναπτύσσονται τα ξενόγλωσσα και θα μαραζώνουν τα δωρεάν προπτυχιακά. Τα πανεπιστήμια θα επενδύουν με τουριστικά κριτήρια, με κίνητρο τα τουριστικά τους προσόντα, προκειμένου να προσελκύσουν πελατεία. Και οι διαφορές μεταξύ των πανεπιστήμιων θα διευρύνονται, θα μεγαλώνουν, γιατί αυτοί είναι οι κανόνες της αγοράς που εσείς οραματίζεστε. Μας λέτε ότι έχετε μαρκάρει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο για εστίες μέσως ΔΙΤ. Όμως αυτές δεν διασχεδιάζονται με κριτήριο τις ανάγκες των φοιτητών μας. Σχεδιάζονται με κριτήριο την πελατεία από το εξωτερικό. Με βάση αυτό το δυναμικό θα τιμολογούνται και σε μια χώρα που η στέγη είναι ήδη πανάκριβη και λόγω εξωστρέφειας όπως την εννοείται, το πρόβλημα για τους φοιτητές θα ενταθεί. Και μην πάμε μακριά. Προχτές μάθαμε ότι φοιτητές τους πέταξαν έξω από την εστία στην Ξάνθη, τους βγάζουν έξω από τις εστίες στην Καλαμάτα κάθε καλοκαίρι. Δείτε σε τι συνθήκες μένουν οι δάσκαλοι στα νησιά μας. Ήδη συμβαίνει αυτό. Φαντάστείτε τι έχει να γίνει. Και αυξάνεται, μας λέτε, με την τροπολογία, το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές. Η αύξηση που δίνεται είναι 40 ευρώ. Την έχει ήδη εξανεμίσει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Η μόνη σύγχρονη και προοδευτική λύση για να σπουδάζουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο που θέλουν, εκεί που πέρασαν, είναι η ανέγερση σύγχρονων φοιτητικών εστιών για όλους. Λέτε επίσης ότι η συνύπαρξη με τα ιδιωτικά θα ωφελήσει τα δημόσια. Σε τι ωφέλησε τα δημοτικά και τα γυμνάσια η συνύπαρξη με τα ιδιωτικά? Σε τι ωφέλησε τα δημόσια νοσοκομεία η συνύπαρξη με τον ιδιωτικό τομέα? Μπήκαν τιμολόγια επίσημα στα χειρουργεία και στα δημόσια, όπως θα μπουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια μας. Λέτε, ενισχύουμε την περιφέρεια.
Τι κάνετε, δίνετε έκπτωση 50% στην εγγυητική που πρέπει να καταβάλουν τα ιδιωτικά αν πάνε εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Την εγγυητική που σημειωτέωτι διαφημίζατε σαν κριτήριο αριστείας. Τώρα την χρησιμοποιείτε ως κίνητρο επενδύσεων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λέτε, αναβαθμίζουμε το Δημοκρίτιο. Τι κάνετε στα αλήθεια? Μαζεύετε σε διοικητικό επίπεδο όλες τις σχολές που βρίσκονται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με μόνο κριτήριο την απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και από τα ΠΕΠ. Δεν σας ενδιαφέρει η πραγματική ενίσχυση με ακαδημαϊκούς όρους. Διατηρείτε την υποστελέχωση και πλέον το συρρυκνώνετε. Στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, σε μια περιοχή με πολλά τέτοια προβλήματα, θέλετε να καταντήσετε τις σπουδές αυτές ψηφιακές εφαρμογές. Για να μην μιλήσω για τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμήματων που αλλάζουν ξανά προγράμματα σπουδών. Και φυσικά δεν λέτε τι θα γίνει, όπως δεν λέτε τι θα γίνει και με όλα αυτά τα εκκρεμή δικαιώματα, επαγγελματικά δικαιώματα από φοιτητών, από σχολές μηχανικών και άλλων σχολών που προσπαθούν 6 χρόνια μετά να κάνουν αιτήσεις για δουλειά και το πτυχίο τους είναι ΔΕ. Ενώ μόλις προχτές μα διαβάσαμε ότι τα κολέγια περνάνε πια σε ΠΕ. Και βέβαια λέτε ότι ενισχύετε την αυαρχίδα σας που είναι το δημόσιο. Συμφωνώ. Το δημόσιο είναι ο στόχος. Θα επαναλάβω τη θέση μας που συνοψίζει και το πνεύμα αυτού του νομοσχεδίου και την εναντίωσή μας σε αυτό, έτσι. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του πανεπιστημίου της αγοράς. Με το τρίτο λοιπόν μέρος του νομοσχεδίου εντείνεται και διευκολύνεται τη μετατροπή των πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις και τη λειτουργία τους για τις επιχειρήσεις, όπως ακριβώς επιτάσσει και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης. Οι περισσότερες διατάξεις που αφορούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα μπορούσαν να είναι απλές εφαρμοστικές εγκύκλοι για τον νόμο Κεραμαίος. Εξειδικεύουν απλώς τον τρόπο της επιχειρηματικής λειτουργίας του. Και δεν μας εντυπωσιάζει το γεγονός που λέτε και ξαναλέτε ότι το ζήτησαν οι Πριτάνης. Οι Πριτάνης διοικούν. Προφανώς ζητούν διευκρινήσεις και διευκολύνσεις. Την κατεύθυνση όμως προς την επιχειρηματική λειτουργία την επιβάλλουν οι δικοί σας συνόμοι. Και τον προηγουμένο βεβαίως, αφού είναι όλοι σύμφωνοι με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη τριτοβάθμια. Και βέβαια. Επιβάλλεται σχεδόν, οθείται σε κολεγές με τα ιδιωτικά. Τα δημόσια τα οθείται σε κολεγές με τα ιδιωτικά μέσω νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Έτσι, αργά ή γρήγορα, τα δημόσια και τα ιδιωτικά θα διέπονται από κοινούς κανόνες χρηματοδότησης και θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα. Ή μήπως όχι. Οι εξελίξεις αλλού, στην Αγγλία, στην Κύπρο πρόσφατα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για παρερμηνίες. Αυτοχρηματοδότηση και ανταποδοτικότητα. Και ανταγωνισμός. Και όποιος αντέξει. Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι σας διακατέχει ένα άγχος ακινησίας. Γιατί? Τι μένει ακίνητο? Τα κέρδη των ομίλων αυξάνονται. Τα εισοδήματα και το επίπεδο ζωής των υπολείπων σε ελεύθερη πτώση. Από τη μια τσέπη μας τραβάτε τα έσοδά σας και από την άλλη τραβάτε για τα έξοδά σας. Και να τα πλεονάσματα. Αλλά για ποιον? Πού πάνε οι φόροι μας, αν όχι για τις ανάγκες μας? Τι τα θέλετε τα πλεονάσματα, αν δεν είναι για μας, για δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία και δομές πρόνοιας? Αυτή είναι σήμερα η πραγματική διαχωριστική γραμμή μεταξύ συντήρησης και προόδου. Αυτό το ερώτημα κρίνει ποιος είναι με τις ανάγκες των πολλών και ποιος με τα συμφέροντα των λίγων. Βέβαια, δεν είμαστε εδώ σήμερα να συζητάμε αυτό το έκτρωμα λόγω 41%. Ο στόχος για μετατροπή της ανώτατης εκπαίδευσης σε μια μεγάλη αγορά πτυχίων διαφόρων ταχυτήτων και επιπέδων, ανάλογα με την τσέπη, στην οποία θα συνυπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, είναι παλιός. Και έχει εξυπηρετηθεί από όλους όσους κυβέρνησαν, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μόνο το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν σταθεί απέναντι με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Και καταγγέλουν με συνέπεια τους πραγματικούς στόχους της Μπολόνια και τώρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και προειδοποιούμε για τις επιπτώσεις τους πάνω στους φοιτητές, τους μαθητές, τους εργαζόμενους, την κοινωνική πλειοψηφία.
Το πραγματικά σύγχρονο και προοδευτικό σήμερα είναι η δωρεάν δημόσια εκπαίδευση υψηλού επίπεδου για όλους. Θέλω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι η σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους σε μια κοινωνία που καμιά και κανείς δεν περισσεύει. Και αυτό προϋποθέτει σύγκρουση με τις δυνάμεις που στηρίζουν τον σημερινό δρόμο ανάπτυξης. Και κλείνοντας, επιτρέψτε μου ένα προσωπικό τόνο, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό το νομοσχέδιο με αφορά και προσωπικά, μετά από 25 χρόνια που υπηρετώ το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Μια από τις αγαπημένες μου εκπομπές στο ραδιόφωνο, στο Τρίτο, είναι η εκπομπή του Γιώργου Κοροπούλη, «Στοιχεία από την αγορά χαλκού». Αυτή η εκπομπή ξεκινάει κάπως έτσι. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας. Όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Εμείς θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό μας για τη μουσική.